Αγαπητοί τηλεθεατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στα ίχνη του», που είναι μια προσφορά της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Στην εκπομπή μας, ως γνωστόν, πραγματευόμαστε θέματα και καθαρά πνευματικά, αλλά και επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα. Σήμερα, στην εκπομπή μας, θα ασχοληθούμε με την Ιεραποστολή. Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου μας, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Θα ασχοληθούμε με μια αποστολή στην Τανζανία, από συμπολίτες μας, Έλληνες, δικούς μας. Έχω να σας παρουσιάσω τον κύριο Αλέκο Χαραλαμπίδη. Σας καλωσορίζουμε, έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι πάλι μαζί σας. Και έχουμε και το ζεύγος Ναζιρίδη, κυρία Θεανό Ξανθοπούλου. Γεια σας. Και ο κύριος Γιάννης Ναζιρίδης. Γεια σας. Από την Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης. Έχετε κάνει μία σειρά από αποστολές στην Τανζανία. Έχετε μαζέψει αρκετές εμπειρίες και θέλαμε λιγάκι να μιλήσουμε για όλο αυτό το, για όλη αυτή την προσπάθεια, δεδομένου ότι στην Ελλάδα σήμερα έχουμε τόσο δύσκολες καταστάσεις και μπροστά μου έχω ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν οι ίδιοι, μαζεύουν από αυτά τα που δεν έχουν, θα έλεγα, για να πάνε να προσφέρουν αλλού σε ανθρώπους που και εκείνοι στερούνται και έχουν άλλες ιδιαίτερες ανάγκες. Μπορείτε να μας πείτε λιγάκι κάτι για αυτές τις αποστολές, πώς ξεκίνησαν, πώς προκλήθηκε το ενδιαφέρον αυτό και φυσικά μετά να δούμε λίγο τι έχει γίνει. Πώς ξαφνικά προέκυψε το ενδιαφέρον αυτό για την Τανζανία? Το ενδιαφέρον αυτό από εμάς προέκυψε γιατί κάποιος γνωστός μας βρέθηκε στην Τανζανία πριν από 2 περίπου χρόνια με σκοπό να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού στην φυλή των Μασάι, μάλιστα, που βρίσκεται περίπου στο κέντρο της Τανζανίας και βόρεια, σε μια μεγάλη περιοχή. Πηγαίνοντας εκεί αυτός ο άνθρωπος και προσπαθώντας να μαζέψει τους ανθρώπους εκεί της φυλής για να τους μιλήσει, είδε ότι υπήρχε πρόβλημα στέγασης και επειδή εκεί την περίοδο των βροχών, περίπου 6 μήνες το χρόνο, βρέχει σχεδόν καθημερινά, δεν υπήρχε ένας στεγασμένος χώρος λίγο μεγάλος για να μπορέσουν να μαζευτούν εκεί οι άνθρωποι για να ακούσουν ένα μήνυμα, μια διάλεξη, να γίνει μια εκδήλωση. Mm-hmm. Και έτσι ο Θεός έβαλε στην καρδιά του να δημιουργηθεί στο χώρο αυτό, στην περιοχή των Μασάι, που είναι μια στέπα, μια εκκλησία. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν ήρθε πίσω και μετέφερε αυτή του την επιθυμία σε εμάς και μετέφερε αυτό το βάρος της καρδιάς του σε εμάς και εμείς με χαρά και προθυμία δεχτήκαμε να βοηθήσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το σκοπό αυτό. Και στην αποστολή αυτή βρισκόταν και ο Ναζιρίδης. Ναι, γίνανε τρεις αποστολές στην περιοχή αποστολές, αυτή. Ναι. Στην πρώτη και στη δεύτερη ήμουν εγώ και ο κύριος Ναζιρίδης ήταν στην δεύτερη και στην τρίτη, μαζί με τη σύζυγό του. Και μπορεί να μας πει τι εμπειρίες αποκόμισε από εκεί. Μπορεί να μας πείτε και εσείς με τη σειρά σας, λοιπόν, πώς ξεκινήσατε και τι ακριβώς έγινε σε αυτές τις αποστολές. Στην πρώτη αποστολή, όταν το έμαθα, είχε κλείσει το γκρουπ. Ναι. Και πόσοι ήσασταν σύνολο, δηλαδή? Στην πρώτη αποστολή ήταν 20 άτομα. Και πήγατε για πόσες μέρες? Είναι η πρώτη αποστολή που δεν έχω πάει εγώ. Πήγανε για 12 μέρες. Ναι. Στη δεύτερη αποστολή, όταν ακούστηκε ότι θα ξαναγίνει και με πλησίασε ο αδερφός Χαραλαμπίδης, με μεγάλη μου χαρά δέχτηκα να πάω. Στα σχέδιά μας δεν ήταν να έρθει η σύζυγός μου μαζί. Αλλά στην πορεία ήρθε. Τη δεύτερη αποστολή ήμασταν 13 άτομα και σκοπό είχαμε να συνεχίσουμε το έργο που είχε ξεκινήσει η πρώτη αποστολή. Η πρώτη αποστολή είχαν βάλει τα θεμέλια και αρχίσαν να σηκώνονται οι τείχοι για την εκκλησία. Δηλαδή ένα κτίριο μιας εκκλησίας, ναι, ουσιαστικά, ναι, κτίσατε. Όταν πήγαμε στη δεύτερη αποστολή, ασχοληθήκαμε με τη σκεπή. Ναι. Γιατί έπρεπε να σκεπαστεί και έγινε η σκεπή και μπήκαν οι λαμαρίνες μετά και στο τέλος χρειάστηκε να μείνουμε κάποιες μέρες παραπάνω για να βάψουμε κιόλα το ξύλο, γιατί στην Αφρική το σκουλίκι τρώει πολύ εύκολα το ξύλο. Μάλιστα. Και έτσι αυτές ήταν οι δουλειές που κάναμε στη δεύτερη αποστολή. Στην τρίτη αποστολή. Που έγινε τώρα κοντά. Που έγινε τώρα, ναι, πριν από μερικές μέρες. Κάναμε το πάτωμα, μπήκε τσιμέντο, κάτω ρίχτηκε το τσιμέντο, από κάποια
προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με τη σκεπή μέσα στο χειμώνα με κάποιον ανεμοστρόβιλο που δημιουργήθηκε στην περιοχή. Είχαν φύγει κάποιες λαμαρίνες και έγινε και αυτό. Σκεπάστηκε πάλι το κτίριο. Και μπήκαν και πόρτες στην εκκλησία. Μάλιστα. Αυτά από τεχνικής απόψης ήταν. Έγινε όμως και ένα πηγάδι, έτσι. Και ένα βασικό που ξεχάσαμε ήταν αυτό. Είχε μπει σαν ιδέα την δεύτερη αποστολή, ότι αν μπορούσαμε να φτιάχναμε ένα πηγάδι για τους ανθρώπους εκεί. Στην Τανζανία και ιδίως στην περιοχή της Μελέλας, στη φυλή των Μασάι, δεν υπήρχε νερό. Οι άνθρωποι καθημερινά πρέπει να κάνουν μια απόσταση γύρω στα 2 χιλιόμετρα να πάνε και 2 χιλιόμετρα να γυρίσουν για να φέρουν νερό, ένα κουβά νερό στο σπίτι τους. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε ότι ένα από τα πράγματα που μας ζήτησαν, όχι επιτακτικά, αλλά λέγοντάς τι θα θέλατε να σας κάνουμε, μας είπανε αν μπορούσατε το νερό. Μάλιστα. Και φέτος, δόξα τω Θεώ, πραγματοποιήθηκε γι' αυτό και έγινε και το πηγάδι και ήταν μια εμπειρία φοβερή, ναι, και για μας που τη ζήσαμε, αλλά και για αυτούς περισσότερο. Κυρία Ξανθοπούλου, μπορείτε λίγο να μας πείτε εσείς πώς μπήκατε στην αποστολή και θέλω επίσης να ακούσω λίγα πράγματα και για τους τηλεθεατές μας. Σε τι κατάσταση ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής τους, γιατί εμείς έχουμε εντελώς διαφορετικές συνθήκες ζωής. Εγώ πώς μπήκα, ποτέ δεν ήταν όνειρό μου να βρεθώ στην Αφρική, αλλά λόγω του ότι ο σύζυγος ήθελε να πάει και είχε αποφασίσει για να πάει, η αλήθεια είναι προσπάθησα στον πρώτο καιρό να τον μεταπίσω για να μην πάει, λέγοντάς του και πού θα πας, μέσα εκεί στη βρωμιά, στα μικρόβια, στα παράσιτα, όλα αυτά που υπάρχουν εκεί, το AIDS και όλα αυτά. Παρά όλα όμως τα αυτά, ευχαριστώ τον Θεό γιατί άλλαξε όλη τη σκέψη αυτή μέσα μου και την μετέτρεψε στο ότι να πάρω την απόφαση και να πάω μαζί του. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί βρέθηκα ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, έζησα εμπειρίες, έζησα πραγματικά μοναδικές στιγμές, γιατί ήταν μια πραγματικά πολύ δυνατή εμπειρία να βρεθείς ανάμεσα σε τέτοιους ανθρώπους, ανάμεσα σε μια τέτοια φυλή που πραγματικά οι συνθήκες ζωής είναι πολύ δύσκολες, πολύ φτώχεια, χωρίς νερό ήταν την πρώτη φορά που πήγαμε. Αυτό όμως που με εντυπωσίασε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αρκούνται με αυτά που έχουν, δεν θέλουν πολλά. Με αυτά που έχουν είναι ευχαριστημένοι και είναι χαρούμενοι. Και κάτι ακόμα που θέλω να συμπληρώσω να πω είναι το μόνο που μπορεί κανείς πιστεύω να κολλήσει πηγαίνοντας στην Αφρική είναι το μικρόβιο της Αφρικής. Και τι εννοώ με αυτό. Άπαξ και πας μια φορά, θέλεις να ξαναπάς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο σε τραβάει να θες να ξαναπάς πίσω, να προσφέρεις και να δώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους από αυτά που έχεις, από αυτά. Θα δούμε φωτογραφίες σε λίγο, ναι, αλλά μιλήστε μας λιγάκι. Εσείς ασχοληθήκατε ιδιαίτερα με τα παιδιά. Θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτή σας την διακονία εκεί. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Βλέποντας τα παιδιά εκεί της Αφρικής, τα παιδιά των Μασά ιδιαίτερα, να χαίρονται παίρνοντας μία καραμέλα, να χαίρονται με έναν μπισκότο. Είναι ευχαριστημένα με αυτά που έχουν. Και δίνοντάς τους κάτι, είδαμε ότι δεν το κάνουν ιδιοκτησία. Το μοιράζονται, το χαίρονται με τα άλλα τα παιδιά. Δεν ακούσαμε τόσες μέρες που ήμασταν εκεί το κλάμα, την κρίνια του εγωισμού του παιδιού να τραβάει το ένα από εδώ και το άλλο από εκεί. Μάλιστα. Το παιχνίδι. Mm. Μοιράζονται, χαίρονται τα παιχνίδια και τα πάντα ο ένας με τον άλλον. Μάλιστα. Νομίζω μπορούμε να δούμε φωτογραφίες και θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο και να μας σχολιάζετε και να έχουμε μια εικόνα. Mm. Αλλιώς όλα είναι ό,τι μπορούμε εμείς να φανταστούμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμες τις φωτογραφίες. Μπορείτε να μας πείτε, ναι, κάποια εδώ είναι τα παιδιά δηλαδή που. Εδώ είναι τα παιδιά των Μασάι μέσα στο κτίριο της εκκλησίας. Είναι αυτό το οποίο κτίσατε? Ναι. Ναι. Όπου τα μαζεύαμε κάθε μέρα με μετάφραση που είχαμε από αγγλικά στα σουαχίλι, τους κάναμε και κάποια μαθήματα και κάποιες χειροτεχνίες. Τα παιδιά είναι πανέξυπνα. Απλά η παιδεία είναι τόσο σε χαμηλό επίπεδο που δεν τα αφήνει να γίνουν καλύτεροι. Μάλιστα. Άνθρωποι στην κοινωνία. Ναι. Εδώ. Εδώ ξεκίνησε, για να φτιάξουμε το τσιμέντο, χρειαστήκαμε και βρήκαμε μία μπετονιέρα. Έχουν έρθει τα υλικά και με αυτή την μπετονιέρα καταφέραμε να ρίξουμε το τσιμέντο κάτω στο χώρο της εκκλησίας. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη.
Εδώ είναι το περιβόητο πηγάδι. Μάλιστα. Αυτό είναι το πηγάδι. Μάλιστα. Είναι από τις πρώτες στιγμές που έρχεται το νερό. Όπως βλέπετε, είναι, επειδή δεν είχαν νερό, δεν έχουν και ρεύμα εκεί σε εκείνη την περιοχή και είναι χειροκίνητο. Και κάνοντας ο ένας... τρομπάνοντας, ναι, βγαίνει το νερό. Και τους βλέπετε, έχουν όρθει όλοι με τους γκουβάδες τους και παίρνουν νερό. Αυτό το πράγμα τώρα να το έχουν δίπλα τους, χωρίς να περπατάνε, είναι μεγαλύτερη ευλογία που μπορούσε να του δώσει κάποιος. Δεν είχαν πρόσβαση σε καθαρό νερό μέχρι τότε, έτσι. Ήταν πολύ μακριά. Πείτε μας λιγάκι για το κόστος ή για το, αυτό, τα χρήματα υπόρροι που βρέθηκαν για αυτή την... Βασικά ήταν, όλα ήταν από προσφορές που έχουν δώσει η αδερφή από Ελλάδα. Από Ελλάδα. Το πηγάδι έχει καθαρά γίνει με λεφτά από Ελλάδα. Μάλιστα. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα λεφτά έχει γίνει από την τοπική εκκλησία. Έχουν δοθεί για αυτό το σκοπό. Πέρσι είχε έρθει ο Νίλ στην εκκλησία και το είχε φέρει σαν οραματισμό και σαν σκέψη. Ήταν ο αρχηγός της, ο αρχηγός, της αποστολής. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε, αφού έχει βγει το νερό, κάθε οικογένεια έχει έρθει εκεί πέρα με τους γκουβάδες της και αρχινάει και πλένει. Μου κάνουν εντύπωση τα έντονα χρώματα. Ναι, έτσι, ναι, αγαπούν ναι, πολύ ναι, τα ναι, ναι. χρώματα τα έντονα. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε να βγαίνει το νερό μέχρι και τις μέρες που φύγαμε, συνέχεια ήταν κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα και βγάζανε νερό για τις ανάγκες τους, είτε για να πλύνουν τα ρούχα τους, ή για να πληθύνουν οι ίδιοι, ή για να πλύνουν τα παιδιά τους. Το τοπίο είναι αυτό σαν... δεν έχει καλλιέργειες εκεί, έτσι ασχολούνται με κτηνοτροφία, ιδίως, να υποθέσω. Ναι, κτηνοτροφία είναι το βασικό τους, εκτός από κάποιους μήνες που έχουν το νερό και βάζουν καλαμπόκια. Μάλιστα. Περισσότερο για τα ζώα τους. Εδώ βλέπετε η μία κυρία πλένει τα ρούχα, η άλλη καθαρίζει το παιδί. Εδώ να πούμε λίγο, καθώς οι μητέρες πλένανε τα μωρά τους, ούρλιαζαν αυτά, κλαίγανε αυτά. Προφανώς, όχι προφανώς, σίγουρα αυτό πρώτη φορά τους συνέβη να πέφτει τόσο μπόλικο νερό από πάνω τους και να τα πλένουν, να καθαρίζονται. Να δούμε το επόμενο. Εδώ φαίνεται καλά το κτίριο. Ναι, ναι, είναι η εκκλησία. Ο πάνω ο αδερφός ήταν από τη Ρουμανία, ο Σάμουελ. Και χρειάστηκε να βιδώσουμε ξανά τις λαμαρίνες όλες. Τις είχαμε καρφωμένες, αλλά με τον Αμοστρόβουλο είχαν βγει και τώρα βάλαμε τα... μπήκανε βίδες και έχει στερεωθεί. Μάλιστα. Βλέπετε πως είναι η εκκλησία. Στα πλαϊνά, όπως βλέπετε, υπάρχει αυτή η μεγάλη δεξαμενή. Είχαν μπει στη δεύτερη αποστολή, είχαμε κάνει υδροροές και το νερό που έπεφτε στη σκεπή έμπαινε εκεί μέσα. Μάλιστα. Και αυτό δεν το χρησιμοποιούσαν. Νερό τότε, οπότε το χρησιμοποιούσατε ναι, και ναι, εσείς ναι, και, ναι. Εκείνη, και εκείνη. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουν τελειώσει, έχουμε άλλες φωτογραφίες. Έχουμε τελειώσει με αυτές τις φωτογραφίες. Θέλω να μου πείτε λιγάκι, από πλευράς πνευματικής, αυτοί οι άνθρωποι είναι ήδη χριστιανοί, τι γνωρίζουν για τον Χριστό, δώστε μας λίγο μια εικόνα για το πού βρίσκονται σε σχέση με την πίστη τους. Ή πηγαίνει κανείς και τους λέει, θα σας κτίσω εγώ ή θα σας φέρω το νερό για να γίνετε χριστιανοί. Κάπως έτσι γίνεται. Ποιος θέλει να απαντήσει. Θα πω εγώ και κύριε μετά. Ναι, ναι. Νομίζω δεν γίνεται έτσι ότι θα σας κάνω για να γίνετε χριστιανοί, αλλά όταν πάμε εκεί και τους δείχνουμε αγάπη, όταν πάμε εκεί και τους προσφέρουμε, όταν αυτοί οι άνθρωποι λένε απορούμε και μας κάνει μεγάλη εντύπωση από τόσο μακριά πώς ήρθατε για μας, τι είμαστε εμείς, πού μας ξέρατε και ήρθατε για μας για να μας βοηθήσετε. Και όταν τους λέμε ότι το κάναμε αυτό γιατί ο Χριστός μας σας αγαπάει και επειδή εμείς νιώσαμε την αγάπη του Χριστού και θέλουμε να την δείξουμε και σε εσάς έμπρακτα, αυτό τους κάνει να σκεφτούν και να αναλογιστούν ποιος είναι αυτός ο Θεός που κάνει τέτοια μεγάλη αλλαγή σε αυτούς τους ανθρώπους. Και πολλοί από αυτούς θέλουν να τον γνωρίσουν αυτόν τον Θεό. Μάλιστα. Και να μάθουν περισσότερα για αυτόν τον Θεό. Πήγατε όμως ήδη σε μια κοινότητα ήδη χριστιανική, ναι, έτσι δεν είναι. Απλώς υπάρχουν και άλλοι. Ναι, υπάρχει είναι... ένα μικρό ποσοστό που είναι χριστιανοί και είναι πάρα πολλοί γύρω τους, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Οι οποίοι χάρη της παρουσίας μας εκεί, χάρη της εκκλησίας που φτιάξαμε, χάρη του νερού, της γιόντρωσης που έγινε, ήρθανε περισσότεροι γύρω εκεί κοντά, από περιέργεια, ήρθαν για να πάρουν νερό, ήρθαν για να δούνε και να ρωτήθηκαν. Οπότε δεν είναι απλώς μια κοινωνική
καθαρά ανθρωπιστική αποστολή, αλλά είναι και ένα πνευματικό έργο, ναι, κηρύγματος του Ευαγγελίου. Εγώ προσωπικά, για μένα και πιστεύω και των παιδιών, ο κύριος σκοπός μας είναι να τους μεταφέρουμε το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού. Ναι. Και αυτό θέλουμε να τους το μεταφέρουμε όχι απλά με λόγια, αλλά και με πράξεις και με έργα. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω ένα πράγμα πάνω σε αυτά που λέει ο κ. Χαραλαμπίδης, ότι την τελευταία μέρα, πριν φύγουμε, ρωτήσαμε αν θέλει κάποιος να μιλήσει και να πει κάτι από τους Μασάι. Σηκώθηκε ένα παλικάρι που μας βοηθούσε καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών που κάναμε εκεί και προχώρησε μπροστά και μας λέει, εγώ ξέρετε, λέει, δεν είμαι, λέει, από αυτήν την φίλη του Μασάι, είμαι μια γειτονική φίλη. Όταν, λέει, την πρώτη αποστολή ήρθαν, λέει, και βάλαν τα θεμέλια για αυτή την εκκλησία, έβαλα και εγώ, λέει, τα θεμέλια μου, λέει, για την πίστη. Και περνώντας, λέει, ο καιρός και ερχόντουσαν οι αποστολές η μία μετά την άλλη, σταθεροποιήθηκα στην πίστη. Και τώρα, λέει, σας ομολογώ ότι έχω αναγεννηθεί, λέει, και δοξάζω τον Θεό. Να πούμε κάτι ακόμα, ότι στην περιοχή εκεί, πριν από μερικά χρόνια, όχι πολύ μακριά, είναι ακόμα με τους μάγους. Είχανε τον μάγο της φυλής. Μάλιστα. Και μας λέγανε ότι μια Κυριακή αφιερώσανε κάποια παιδιά τα νεογέννητά τους στον Κύριο και να προσευχηθήκαμε όλοι μαζί. Αυτό, λέει, παλιά δεν γινότανε. Παλιά, λέει, έπρεπε, λέει, να δώσουμε λεφτά στο μάγο ή κάποιο ζώο, οτιδήποτε, για να μην τους κάνει κακό. Σκεφτείτε, δηλαδή, σε τι κατάσταση ζούσαν οι άνθρωποι και ζουν ακόμα πολλές ακόμα φυλές. Ναι, ούτε καν, δηλαδή, σε μια από τις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες ήταν. Όχι, όχι, τίποτα. Στην παλιά τους ανημιστική θρησκεία. Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Και πιστεύουν, και πολλοί ακόμα το έχουν. Και σε κάποιες άλλες φυλές πιο μέσα το έχουν. Και έκανε μεγάλη εντύπωση, μας είπε ο αρχηγός της τοπικής εκεί κοινότητας, ότι οι άλλοι αρχηγοί μαζευόντουσαν το χρόνο 2-3 φορές, τον είχαν διώξει από το συμβούλιο τους. Γιατί, λέει, εσύ άφησες, λέει, τους μάγους και αυτά που πιστεύουμε εμείς και ασχολείσαι, λέει, με τον Θεό. Όταν βγήκε το νερό, καθίσαν και συμφίλοι και είπανε, αυτός ο Θεός, τους έφερε, το Θεός του έφερε νερό. Και αυτό ήταν η αιτία να αρχίσουν να έρχονται και αυτοί πιο κοντά και ώστε να ακούγεται και ο λόγος του Θεού και αυτά που τους λένε. Και μπορεί να με βοηθήσει και θεανός αυτό το πράγμα, ότι τις δύο τελευταίες φορές που πήγαμε, μεγάλη διαφορά στην πνευματική τους ζωή. Δηλαδή, όταν αρχίσαν να μας μιλάνε, μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Και βλέπουμε ότι ο Θεός κάνει έργο. Μάλιστα. Εμείς, κοιτάξτε, όταν πήγαμε εκεί πέρα, λέγαμε θα πάμε να κάνουμε μια εκκλησία, να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να δώσουμε, να κάνουμε. Όταν φεύγαμε, όλοι μας είπαμε, δεν δώσαμε τίποτα, πήραμε. Μάλιστα. Ναι. Και συνήθως έτσι συμβαίνει. Και συνήθως έτσι συμβαίνει. Θέλω απλώς να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Όλοι μας γνωρίζουμε για την επέκταση, την εξάπλωση του AIDS στις αφρικανικές χώρες. Τι γίνεται εκεί πέρα με το AIDS, αν έχετε κάποια εικόνα? Εγώ συγκεκριμένα ρώτησα κάποιον υπεύθυνο κτλ., κάποιον άνθρωπο που ξέρει κάποια πράγματα και του λέω, γιατί δεν παίρνουν ο κόσμος, ειδικά στα χωριά, κάποια προφύλαξη για το AIDS. Και αυτό που μου απάντησε με εντυπωσίασε, μου είπε ότι δεν πιστεύουν ότι είναι αρρώστια. Πιστεύουν ότι είναι πνεύματα κακά, τα οποία θέλουν να τους κάνουν κακό. Και δυστυχώς, όταν οι άνθρωποι αυτοί είναι σε αυτό το σκοτάδι των πνευμάτων, δύσκολα μπορούν να καταλάβουν ορισμένα απλά πράγματα. Και να, για μας απλά, για εκείνους, ναι, δύσκολα. Να καταλάβουν, ναι, ότι απλά είναι μια αρρώστια η οποία θέλει κάποια προφύλαξη για να μην την πάθεις, για να μην την μεταδώσεις. Και δυστυχώς δεν παίρνουν καμία προφυλάξη, παρά μόνο προσεύχονται στα πνεύματα τα καλά να επιβληθούν και να τους γιατρέψουν και να τους θεραπεύσουν, να τους απαλλάξουν. Οπότε, μαζί με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, υπάρχουν και οι κανόνες της υγιεινής ή υπάρχει τουλάχιστον οπωσδήποτε, ο διαφωτισμός σε σχέση με την ιατρική? Ναι, η προσπάθειά μας είναι ότι όσο ερχόμαστε πιο πολύ σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και μας γνωρίζουν καλύτερα και μας εμπιστεύονται καλύτερα, να μπορέσουμε να τους πούμε και κάποια άλλα πράγματα περαιτέρω ιατρικής και συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια κτλ. Γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα, ώστε να μπορέσουν, αφού μας γνωρίσουν, να μπορέσουν να δεχτούν μετά αυτά που θα τους πούμε. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να τους τα πούμε αμέσως, γιατί δεν θα τα δεχτούν. Μάλιστα. Μεγάλη διαφορά ήταν αυτή που καλύψατε, όχι μόνο σε απόσταση γεωγραφική, αλλά βλέπουμε και σε απόσταση πολιτισμού και σε απόσταση αντιλήψεων.
Πώς καταφέρατε να καλύψετε όλη αυτή τη διαφορά με αυτούς τους ανθρώπους? Σταθήκατε κοντά τους, εύκολα? Προσωπικά, ένα πράγμα που με προβλημάτισε, έλεγα πώς θα είναι όταν θα φτάσουμε εκεί πέρα, τι θα συναντήσουμε. Φτάσαμε στην πρωτεύουσα, κτίρια, εντάξει, κάποια σχετική βρώμα ή οτιδήποτε τέτοια, αλλά πηγαίνοντας στο Μορογκόρο που μέναμε εκεί πέρα, έβλεπες κτίρια, αλλά ήταν, έλεγες, καταστάσεις λίγο, πώς να πω, δεκαετία του 60. Για μας. Για μας, ναι, κάπως έτσι. Φτάνοντας όμως στο χωριό των Μασάι, εκεί πραγματικά η πρώτη μου τέτοια ήταν τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτά τα βλέπουμε στα ντοκιμαντέρ, δηλαδή. Ναι, ναι. Μια στέπα. Άλλη εποχή, άλλος χρόνος. Ναι, οι άνθρωποι ούτε ρεύμα ούτε νερό, καλύβες, με ξύλα γύρω-γύρω, κάτω χώμα. Μέσα στις καλύβες τους δεν υπάρχει τίποτα, στρώνουν απλώς ένα αποδέρμα κάτι και ξαπλώνουν για να κοιμηθούν. Και όλη τη μέρα την περνάνε έξω. Αυτό όμως μπορώ να σας πω ότι μένοντας μαζί τους, το ξεπερνάς πάρα πολύ εύκολα. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Και τώρα τη δεύτερη φορά που πήγαμε, μπορώ να πω ότι συνδεθήκαμε πιο πολύ μαζί τους, γιατί και περισσότερη ώρα ήμασταν εκεί και σε κάποια διαλύματα που κάναμε, ερχόμασταν πιο κοντά, μας ξέραν και τους ξέραμε. Ανοιχτήκανε πιο εύκολα αυτοί, ανοιχτήκαμε και εμείς πιο κοντά τους. Και στο τέλος ήταν σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Δηλαδή, όταν έφτασε η μέρα για να φύγουμε, κλαίγαμε. Μάλιστα. Για ανθρώπους που τους έχεις δει 15 μέρες ή 20. Εγώ βλέπω ότι η πίστη του Χριστού κάνει δύο τόσο διαφορετικούς ανθρώπους ή δύο τόσο διαφορετικές ομάδες ανθρώπων σε πολύ λίγο να αισθάνονται τόσο κοντά. Και όταν κανένας έχει στην καρδιά του μίσος ή οτιδήποτε άλλο μακριά από την πίστη του Χριστού, όσο και όμοιος να είσαι και πολιτισμικά και κοντά γεωγραφικά, μπορείς να είσαι εχθρός ακόμα και με τον άνθρωπο που ζεις μέσα στο ίδιο σπίτι. Έτσι. Θα ξαναπηγαίνατε το ζεύγος Ναζιρίδη στην Αφρική? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτό που είπα και πιο πριν, άπαξ και πας μια φορά, κολλάς. Θες να ξαναπάς. Μάλιστα, μάλιστα. Προσευχόμαστε ο Θεός να μας ανοίγει δρόμο και δόξα τω Θεώ, γιατί θα γίνει τώρα μια πιο οργανωμένη προσπάθεια με τον αδερφό Χαραλαμπίδη για μια μόνιμη βάση εκεί και πιστεύω όσο μπορούμε να πηγαίνουμε και να μπορούμε να καθόμαστε και περισσότερες μέρες εκεί. Νομίζω ότι μας δώσανε έτσι καλή πάσα, κύριε Χαραλαμπίδη, για να συνεχίσουμε στο υπόλοιπο μισό της εκπομπής. Έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό σε μια άλλη εκπομπή. Νομίζω όμως τώρα θα πούμε πιο διεξοδικά. Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει για την Τανζανία, είχαμε παρουσιάσει τον αδελφό τον Εμάνουελ, ο οποίος σας είχε υποδεχθεί. Αλλά ευκαιρία να εστιάσουμε όσο γίνεται περισσότερο σε αυτό που τώρα πάει να στηθεί με τον αδελφό Χαραλαμπίδη. Μεγάλη μας χαρά. Ας κάνουμε το διάλειμμα μας εδώ και σε λίγο θα μιλήσουμε για το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον με την αποστολή αυτή. Σταθακόπουλος Oil. Τώρα ακόμη πιο κοντά σας στην πόλη της Κατερίνης με το νέο μας πρατήριο Θεσσαλονίκης 99 μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης. Επισκεφτείτε μας και προμηθευτείτε καύσιμα, λιπαντικά, αξεσουάρ στις φθηνότερες τιμές της αγοράς. Με ιδιόκτητα βιτία και χωρίς καμία μεσολάβηση από τα δηληστήρια απευθείας στον πελάτη. Με τρία πρατήρια καυσίμων. Θα μας βρείτε στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο μακρύ γυαλό Πιερίας και τώρα στην πόλη μας, Θεσσαλονίκης 99. Σταθακόπουλος Oil. Επώνυμα και φθηνά. Το καλοκαίρι του 2006 γεννήθηκε το site στιχομηθείες.com. Από τότε μέχρι σήμερα, πάνω από 12 εκατομμύρια αναγνώστες εμπιστεύτηκαν τη σελίδα μου. Εσύ, γιατί παίζεις το παιχνίδι τους? Εσύ, γιατί δεν αντιδράς? Μην παίζεις το παιχνίδι τους. Μην μένεις στο σκοτάδι. Γίνε μέλος τώρα για να έχεις ενημέρωση και προνόμια που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ελλάδα.
Είμαι ο Νίκος Παναγόπουλος και οι στοιχομηθείς σας προτείνουν τη νέα γραμμή επιτυχιών σε συνεργασία με γραφεία στοιχημάτων στη Μάλτα. 9011 901 400. Γιατί το στοίχημα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Στο στούντιο για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας για την αποστολή ή ιεραποστολή στην Τανζανία και να μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Χαραλαμπίδη τώρα για τα σχέδια που σε λίγο καιρό πρόκειται να εκπληρωθούν. Κύριε Χαραλαμπίδη, είχατε ήδη μιλήσει στην εκπομπή μας, μια προηγούμενη, για το ότι κολλήσατε αυτό μάλλον το μικρόβιο εσείς της Αφρικής, δηλαδή την αγαπήσατε. Και τώρα πάτε στην ίδια χώρα, σε μια άλλη περιοχή, πάλι στην Τανζανία, αλλά πιο μακριά από την Μελέλα. Για να κάνετε τι? Είναι μια περιοχή που είναι 600 χιλιόμετρα νότια της Μελέλα, είναι στα νότια σύνορα της Τανζανίας, όπου εκεί είναι μια περιοχή που είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Τανζανίας, επειδή σχετικά είναι έφορη η γη και καλλιεργεί ο κόσμος γη και χωράφια και παράγει, έτσι έχει αρκετό κόσμο στην περιοχή αυτή. Και ο σκοπός μας και η επιθυμία μας είναι στην περιοχή αυτή να γίνει ένα κέντρο όπου θα υπάρχει ένα ορφανοτροφείο, ένα τεχνικό σχολείο και ένα σταθμός πρώτων βοηθειών. Και είναι μεγάλη μου χαρά ότι πριν λίγες μέρες έχουμε πάρει την άδεια από το κράτος για να ξεκινήσουμε αυτό το κέντρο. Θα ήθελα βέβαια, γιατί δεν θυμούνται και δεν είναι όλοι οι ίδιοι τηλεθεατές, εσείς ξεκινάτε ως τι, δηλαδή μέχρι τώρα ποια ήταν η ιδιότητά σας και πώς αποφασίζετε να πάτε εκεί, με τι πόρους κτλ. Η ιδιότητά μου μέχρι στιγμής ήμουνα ένας ιδιωτικός υπάλληλος, ας το πω, ήμουν ένας συντηρητής κτηρίων. Και τα τελευταία χρόνια είμαι με έναν οργανισμό ο οποίος είναι φιλανθρωπικός και έχει σκοπό να βοηθάει παιδιά και ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και έτσι είχα μια επαφή με αυτό το αντικείμενο. Και όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, η επιθυμία μου από πολλά χρόνια πριν ήταν να πάω και να βοηθήσω ανθρώπους σε τριτοκοσμικές χώρες, δείχνοντάς τους την αγάπη του Χριστού έμπρακτα. Μάλιστα. Και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία με τα ταξίδια που ανέφεραν και τα παιδιά, να έχω μια πιο κοντινή επαφή τα τελευταία δύο χρόνια με την Αφρική και με συγκεκριμένα με την Τανζανία, με την ευκαιρία του κτισίματος της εκκλησίας αυτής, πλέον και ερχόμενος σε επαφή τα τελευταία Χριστούγεννα, όπως σε λίγο θα δούμε ένα βίντεο, πηγαίνοντας με μια αποστολή στην περιοχή της Μπέια, όπου εκεί θα φτιάξουμε το κέντρο μας. Πήγαμε μια αποστολή τα περασμένα Χριστούγεννα, όπου επισκεφτήκαμε χιλιάδες παιδιά, ορφανά, και έτσι εκεί πλέον ο Θεός έβαλε το βάρος στην καρδιά μου ότι πρέπει να κάνω κάτι για τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Και έχω πάρει απόφαση μαζί με τη σύζυγό μου και ένα από τα τρία μας παιδιά σε λίγους μήνες να πάμε μόνιμα, να μείνουμε, να μεταφερθούμε στην χώρα της Τανζανίας και να κατοικήσουμε εκεί και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τα παιδιά αυτά, τα ορφανά, τα οποία είναι χιλιάδες. Μάλιστα. Οι πόροι, γιατί το είχατε αναφέρει, απλώς γιατί πρέπει κανείς να αναρωτιέται. Ναι, ναι. Οι πόροι για την δημιουργία του κέντρου και για την σύντηση και φροντίδα των παιδιών, των ορφανών, είναι από ανθρώπους πιστούς που έχουν νιώσει την αγάπη του Χριστού και προσφέρουν από τα χρήματά τους, πολύ από το ειστέρημά τους, προσφέρουν ό,τι έχουν για τον σκοπό αυτό. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω κάποιους δικούς μου πόρους. Έχω λόγω του παιδιού μου που έχει κάποιο πρόβλημα αναπηρίας και λόγω του ότι έχω μια προϊστορία, μια προεργασία, είχα το δικαίωμα να βγω σε σύνταξη. Μάλιστα. Οπότε με τα χρήματα της σύνταξής μου θα πάω να ζήσω εγώ χωρίς να ζητάω βοήθεια από κάποιον. Με προσωπικά μου δηλαδή χρήματα της σύνταξής μου θα ζήσω εκεί. Και τα υπόλοιπα χρήματα βρίσκονται άνθρωποι που ο Θεός αγγίζει την καρδιά τους και προσφέρουν για να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Το λέω γιατί κάποιοι άλλοι θα ξόδευαν τη σύνταξή τους αλλού. Περνώντας καλά. Ναι, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι αξία στη ζωή αυτή και αυτό που δίνει χαρά στον άνθρωπο, πραγματική χαρά, είναι όταν
προσφέρει στους άλλους και όχι μόνο να προσπαθεί να ικανοποιήσει τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες. Μάλιστα. Αυτό δεν έχει ποτέ τέλος και ποτέ δεν είσαι ικανοποιημένος όταν προσπαθείς να αποκτήσεις κι άλλα και περισσότερα και περισσότερα. Αλλά είσαι από τη δική μου πείρα και την εμπειρία, είσαι διπλά και πολλαπλά ικανοποιημένος όταν βλέπεις ότι μπορείς να δώσεις ένα χαμόγελο και μια χαρά σε ένα μικρό παιδάκι. Μάλιστα. Να δούμε όμως λιγάκι το βίντεο, αν είναι έτοιμο. Ναι, είναι από το τελευταίο ταξίδι που κάναμε τα περασμένα Χριστούγεννα και επισκεφτήκαμε 10 χωριά. Να το δούμε. Thank you.
Αγγλία μου, είναι μάνα. Ρώτα τον Εμμάνουελ ποιος κοιτάζει αυτό το παιδί, να του μιλήσει το παιδί το ίδιο. Μάλιστα, μόλις είδαμε το βίντεο, κύριε Χαραλαμπίδη, όλα αυτά τα παιδιά που είδαμε είναι ορφανά, δηλαδή έχουν σχέση με αυτό που πάτε να κάνετε? Ναι, είναι όλα ορφανά. Εμείς είδαμε περίπου 2.500 παιδιά τις μέρες που ήμασταν εκεί, υπάρχουν πολλά ακόμα, τα οποία είναι και ορφανό, θεωρείται ένα παιδί στην Τανζανία, όταν είναι και από τους δύο γονείς ή αν είναι ορφανό από πατέρα. Μάλιστα. Γιατί αν είναι ορφανό από μητέρα δεν το θεωρούν ορφανό, γιατί ο πατέρας μπορεί να φροντίσει τα παιδιά. Μάλιστα. Αλλά όταν είναι η μητέρα μόνη της δεν μπορεί να φροντίσει τα παιδιά, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει ή δεν μπορεί να τα προσφέρει αυτά που χρειάζονται. Μιλήσατε για χιλιάδες ορφανά. Μας δώσατε την εντύπωση ότι είναι πολύ ο αριθμός. Γιατί υπάρχουν τόσα ορφανά στην Τανζανία? Ο κυριότερος λόγος είναι ότι υπάρχει πολύ AIDS στη χώρα αυτή. Είναι περίπου 6 με 7% του πληθυσμού πάσχει από AIDS. Μάλιστα. Και όπως είπα και προηγουμένως, το πρόβλημα είναι ότι δεν προφυλάσσονται, έτσι το AIDS μεταδίδεται συνεχώς και πεθαίνουν πολλοί. Και άλλος λόγος είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι 52 έτη στη χώρα αυτή. Μάλιστα. Λόγω της κακουχίας, από τις αρρώστιες που υπάρχουν, που είναι πολλές εκτός του AIDS, υπάρχει η παντίτιδα, υπάρχει ελονοσία, υπάρχουν πάρα πολλές αρρώστιες, οπότε και δεν υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μόνο σε μεγάλες πόλεις υπάρχουν νοσοκομεία, στα χωριά δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε, αν οι άνθρωποι αρρωστήσουν, πάθουν κάτι που χρειάζονται άμεσα ιατρική φροντίδα, πεθαίνουν. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένας ακόμα λόγος. Μέχρι τώρα, τι μέρημνα υπάρχει για αυτά τα παιδιά από την πολιτεία της Τανζανίας ή από φορείς άλλους μη κυβερνητικές οργανώσεις ή αεραποστολές, περίπου πώς? Υπάρχει από την κυβέρνηση καμία φροντίδα, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να φροντίσει. Είναι εκατομμύρια τα παιδιά. Στην χώρα αυτή, στατιστικά, είναι 43 εκατομμύρια ο πληθυσμός της χώρας. Περίπου το 43%, περίπου 16 εκατομμύρια, είναι παιδιά κάτω των 15 ετών. Μάλιστα. Και από τα οποία αυτά 16 εκατομμύρια, κάποια εκατομμύρια είναι ορφανά. Φοβερό. Επομένως, η χώρα είναι αδυνατή να φροντίσει τα παιδιά. Γι' αυτό και διευκολύνει οργανώσεις και οργανισμούς να πάνε στη χώρα αυτή να δημιουργήσουν, τους δίνει άδεια, όπως έδωσε και εμάς, για να μπορέσουν να βοηθήσουν και να φροντίσουν τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν και εμείς πήραμε αυτή την άδεια σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα για να δημιουργήσουμε αυτό το κέντρο μας. Τώρα είπατε ακριβώς θέλετε να κάνετε κοιτώνες μαζί με τεχνικό σχολείο. Ναι, για ορφανά. Ναι. Ναι, βασικά στο χωριό Γκαλιτζέμπε, όπως στο βίντεο μας είδαμε τις τελευταίες εικόνες του βίντεο, είδαμε ένα χωριό με ένα κτίριο πολύ σε κακή κατάσταση, όπου είναι η εκκλησία στο χωριό αυτό. Και τα παιδιά αυτά που είδαμε είναι ορφανά. Και στο χωριό αυτό, αφού επισκεφτήκαμε 10 χωριά, ο Θεός έβαλε βάρος στην καρδιά μου να κάνουμε κάτι στο χωριό αυτό, γιατί θεώρησα και είδα τον Γκαλιτζέμπε, είναι το φτωχότερο από αυτά που επισκεφτήκαμε. Μάλιστα. Πιο φτωχό από τα φτωχά. Μάλιστα, πιο φτωχό από τα φτωχά. Και έτσι εκεί θα ξεκινήσουμε σε λίγους μήνες και άμεσα θα πάω
τέλη Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσω διαδικασίες για να αρχίσουμε να κτίζουμε. Ένα κέντρο που σε πρώτη φάση θέλουμε να βάλουμε 30 ορφανά μέσα να μένουν μαζί μας. Γιατί ρώτησα συγκεκριμένα σε αυτό το χωριό και μου είπαν ότι περίπου 30 παιδιά είναι που δεν έχουν κανέναν στον κόσμο και είναι τελείως στους δρόμους. Και θέλω με αυτά τα παιδιά να ξεκινήσουμε, να βάλουμε αυτά τα παιδιά, όπου χρειάζεται 30 ευρώ για κάθε παιδάκι να μπορέσουμε να το φροντίσουμε το μήνα, να πάει στο σχολείο του, να έχει το φαγητό του, να έχει το σπίτι του. Και θα φτιάξουμε 3 μικρά σπιτάκια, όπου θα βάλουμε μέσα μια μητέρα Αφρικανή να τα φροντίζει με τη δική μας εποπτεία και να τα δίνουμε ό,τι χρειάζονται για να έχουν μια ανθρώπινη ζωή και να μπορέσουν να πάνε στο σχολείο, να μορφωθούν, γιατί δεν πάνε στο σχολείο τα παιδιά. Θα κάνετε και σχολείο εκεί? Σαν δεύτερο στάδιο θέλουμε να κάνουμε ένα σχολείο τεχνικό. Ναι. Θα πηγαίνουν στο σχολείο τους να μάθουν τη γλώσσα τους, αλλά συγχρόνως, αφού τελειώσουν το δημοτικό, να μπορούν να πάνε στο σχολείο μας να μάθουν μια τέχνη. Μάλιστα. Για να μπορέσουν να μπουν, γιατί υπάρχει μεγάλη ανεργία, μεγάλο πρόβλημα στην Τανζανία. Αυτό πώς θα το καταφέρετε, αν μπορώ να ρωτήσω, δηλαδή σε συνεργασία με κάποιους? Σε συνεργασία δασκάλους, με το κράτος και με εθελοντές δασκάλους που θα ζητήσουμε να έρθουν από τη χώρα μας. Μάλιστα. Και από την Αφρική. Άνθρωποι που ξέρουν κάποια τέχνη και θα μπορούν να τη μεταδώσουν και να την διδάξουν στα παιδιά αυτά. Εκεί πέρα, ποιος θα σας βοηθήσει σε αυτό? Δηλαδή, τώρα πηγαίνετε εσείς με την οικογένειά σας σε πρώτη φάση, θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα μπουν μέσα σε αυτή την αποστολή? Από την μείνετε εκεί στα μόνιμα? Μόνιμα. Από την Ελλάδα μόνιμα σε αυτό το στάδιο, όχι. Υπάρχουν κάποιοι που δείχνουν ενδιαφέρον να έρθουν ίσως αργότερα να μας βοηθήσουν. Στην πρώτη φάση πάμε μόνο τη σύζυγό μου και ένα από τα παιδιά μου. Και θα έχουμε εκεί κάποιους τοπικούς που θα μας βοηθήσουν. Που έχω ήδη συνεργαστεί μαζί του. Ο αδερφός Εμάνουελ που είχαμε την προηγούμενη φορά, για όποιον το θυμάται. Που σας μεταφράζει κιόλας. Ναι, και ο οποίος έχει επαφή με το ορφανά και ασχολείται με το ορφανά και ο οποίος θα μας βοηθήσει. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι εκεί πέρα. Οπότε έχουμε κάποια συνεργασία. Δεν πάμε τελείως μόνοι μας. Εκεί έχουμε κάποια συνεργασία με τοπικούς. Αυτά τα 30 ευρώ που λέτε για το παιδί, τι ακριβώς καλύπτουν? Δηλαδή, Τα πάντα. Καλύπτουν τα ρούχα τους, το φαγητό τους, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και το σχολείο τους. Ναι. Από γιατρό, τι υπάρχει στην περιοχή? Δηλαδή, δεν υπάρχει μαζί τίποτα. Γιατρό, η σύζυγός μου είναι νοσηλεύτρια. Και ευχόμαστε, και είναι ένα από τα αιτήματα των προσευχών μας, κάποιος γιατρός, συνταξιούχος ή κάποιον να βάλει ο Θεός στην καρδιά του, να έρθει εκεί πέρα. Θα είναι μεγάλη ευλογία και τρομερή βοήθεια για τους ανθρώπους, όχι μόνο του χωριού αυτού, αλλά και των γύρω χωριών. Ο γιατρός υπάρχει σε μία ώρα απόσταση από εμάς με το αυτοκίνητο, εάν έχεις αυτοκίνητο και αν βρεις αυτοκίνητο να σε πάει. Στην πόλη της Μπέιας, που είναι μια μεγάλη πόλη, σε απόσταση 45 χιλιόμετρων, που είναι περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο. Για νοσοκομείο ή κλινική? Εκεί, στην πόλη της Μπέιας μόνο. Εκεί, και είναι σε μία ώρα απόσταση. Ναι. Μάλιστα. Ναι, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν μέσα μεταφοράς. Πρέπει να βγουν στον δρόμο τον κεντρικό, να βρουν κάποιο αυτοκίνητο που περνάει και να τους πάρει. Γι' αυτό σας είπα ότι αν είναι κάτι επίγον, οι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. 30 παιδάκια ορφανά είναι ο πρώτος στόχος και θέλετε ακόμη να το απλώσετε? Βεβαίως. Αν βρεθούν άνθρωποι να μας βοηθήσουν και να προσφέρουν να βοηθήσουν περισσότερα παιδιά, θα είναι μεγάλη μας χαρά να φτιάξουμε και άλλο σπίτι, να βάλουμε και άλλα παιδιά μέσα. Όπως σας είπα, υπάρχουν χιλιάδες παιδιά. Απλώς ο στόχος μας είναι, επειδή δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με τα παιδιά αυτά που έχουν άμεση και ολοκληρωτική ανάγκη, που είναι τελείως, δεν έχουν κανένα στον κόσμο. Και να βάλουμε αυτά. Και μετά υπάρχουν και στα γύρω χωριά παρόμοια παιδιά, τελείως ορφανά. Οπότε οι ανάγκες, σας λέω, είναι μεγάλες, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά της Τανζανίας. Αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε κάποια παιδιά. Μάλιστα. Οπότε και η εκπομπή μας μπορεί να γίνει έτσι ένα μέσο για να γίνει γνωστή αυτή η προσπάθεια Συγγνώμη, αυτό που λέω είναι ότι, επειδή ξέρω ότι υπάρχει κρίση και στην χώρα μας, ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, κάποιος που δεν μπορεί να δώσει 30 ευρώ μπορεί να δώσει και 5 ευρώ και 10 ευρώ και 15 και 20 το μήνα. Ό,τι μπορεί ο καθένας, να ξέρουμε ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε. Και αν το κάνουμε, ο καθένας μας γίνεται μεγάλο. Μάλιστα. Και μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά. Έτσι λοιπόν, να μην φοβόμαστε και κουμπωνόμαστε ότι είναι πολλά τα λεφτά, δεν μπορώ. Μπορούμε να δώσουμε αυτό που μπορούμε. Μάλιστα. Και το ένα ευρώ μας είναι πολύτιμο. Μάλιστα. Για τα παιδιά αυτά. Ναι. Έχετε πάρει φωτιά, θα το έλεγα, μέσα από τότε που πήγατε στην Αφρική. Καλά το είπε η κυρία Ξανθοπούλη για το μικρόβιο της Αφρικής. Μάλλον είναι το μικρόβιο του Χριστού, θα το έλεγα εγώ, αν ταιριάζει αυτή η φράση.
εκείνος που σας βάζει την επιθυμία μέσα σας να υπηρετήσετε άλλους ανθρώπους τόσο μακριά, τόσο διαφορετικούς, με τόσες ανάγκες που έχουμε εμείς και εσείς βέβαια στην χώρα μας. Από την πλευρά της εκπομπής μας μόνο να σας ευχηθούμε, ο Θεός να σας βοδώσει στις προσπάθειες αυτές και όσο μπορούμε να είμαστε από κοντά σας. Ευχαριστώ. Και αν έχω χρόνο, προκαλώ και προσκαλώ τον καθένα, αφού στήσουμε το κέντρο μας, να έρθει και να δοκιμάσει και να γευτεί. Τι σημαίνει να προσφέρεις και να δίνεις χαρά και μια αγκαλιά αγάπη σε κάποιον. Είναι τόση μεγάλη χαρά που παίρνεις που δεν μπορεί να την περιγράψουμε παρά μόνο να την γευτείς. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας. Εύχομαι να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.